Κοντά μας λοιπόν είναι η Έλενα Παπαδημητρίου για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Έλενα. Οι εικόνες χάου στις διεθνείς αγορές, Εύα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αιμορραγούν. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς αποτυπώνονται στις αγορές η ανησυχία και για τον κορονοϊό αλλά και για την μη συμφωνία Ριάντ και Μόσχας. Να αρχίσουμε από τη Φραγκφούρτη, μείον 7,8 η πτώση. Πάμε και στο Λονδίνο. Είναι, θα δούμε σε όλες, συνολικά, σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, σε όλες τις οικονομικές πρωτεύουσες στην Ευρώπη υπάρχει το ίδιο κλίμα, μείον 8,5 στο Λονδίνο και το Παρίσι, μείον 7,5. Πάμε και στην Μαδρίτη, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη η πτώση, μείον 8,2. Προχωράμε και στο Μιλάνο, στην πηγή, στην έδρα όλη της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, μείον 7%. Και να δούμε και τον πανευρωπαϊκό δίκτυο, επίσης πτώση 7%, και τον πανευρωπαϊκό πετρελαϊκό δίκτυο, πτώση 13,8%. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι το σύννεφο της ανησυχίας πάνω από την Ευρώπη και λόγω της μη συμφωνίας, διότι είχε ζητήσει το Ριάντ από το Κρεμλίνο. Μιλάμε να εδώ για μια ακραία πολεμική σχεδόν κόντρα. Βεβαίως, που εκεί αγγίζει και την κρίση και την ανατάραξη και τη γεωπολιτική, όχι μόνο την οικονομική. Mm-hmm. Είχε ζητήσει η Σαουδική Αραβία από τη Ρωσία να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου. Αυτό σύμφωνα με το Κρεμλίνο θα ήταν ένα δώρο στις αμερικανικές αγορές και έτσι δεν δέχτηκε. Καταλαβαίνεις, σε αυτό το μείγμα, μαζί με την ανησυχία και την αβεβαιότητα και την καραντίνα στη Βόρεια Ιταλία, τι αποτέλεσμα φέρνει, και είμαστε ακόμα μόνο στην αρχή. Έλενα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο της οικονομίας δηλαδή, για να συνδεθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο Ξόστομος Σούφης. Πριν από λίγο αποφασίστηκαν μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και των πληττόμενων περιοχών. Να δούμε πρώτα όμως πώς κινήθηκε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, Χρυσόστομε. Εύα, είμαστε μια ανάσα από ένα διψήφιο ποσοστό απολειών για το χρηματιστήριο Αθηνών, για το οποίο είναι όντως μια μαύρη Δευτέρα. Στο μείον 9,7 ήταν πριν από λίγο ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο, γύρω στις 620 μονάδες. Είχε ανοίξει σε μείον 13% στις 590 μονάδες, που αποτελεί χαμηλότερο από τον Νοέμβριο του 2018. Σφυροκόπημα δέχονται οι τράπεζες. Αυτή τη στιγμή οι απώλειές τους είναι 11,5%. Και αν δει κανείς τον τραπεζικό δείκτη, υπάρχουν απώλειες 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο τον τελευταίο μήνα. Φυσικά, διψήφιες απώλειες καταγράφουν και πολύ σημαντικές μετοχές του γενικού δίκτυου, όπως η Μυτιλινέως, η Τέρνα, η ΔΕΗ και η Aegean. Επίσης, σφυροκόπημα υπάρχει και στο ελληνικό δεκαετές ομόλογο, το οποίο μέσα σε μόνο σήμερα υπάρχει άνοδος στην απόδοσή του κατά 16%, έχοντας φτάσει στο 1,69%. Να σε ευχαριστήσω.